Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, συναδέλφισες και συνάδελφοι, καταγγέλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή την εικόνα εδώ στο Σύνταγμα. Απέναντι σε μια κινητοποίηση συμβολική εργαζομένων που τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, που έχουν μάσκες και αποστάσεις, η κυβέρνηση επιστρατεύει δημιουργίες, επιστρατεύει αστυνομικές δυνάμεις, σηκώνει το ρόμαλο του αυταρχισμού απέναντι στους εργαζόμενους. Λες και δεν είναι δικαίωμά μας και υποχρέωσή μας απέναντι σε έναν αντιλαϊκό προϋπολογισμό, απέναντι σε έναν προϋπολογισμό που τσακίζει για άλλη μια φορά τα δικαιώματά μας, να διεκδικούμε, να διαδηλώνουμε ελεύθερα, να απαιτούμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Η κυβέρνηση, αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας για μείωση του αριθμού μαθητών στις τάξεις, για προσλήψεις εκπαιδευτικών, για νέες σχολικές υποδομές, για δωρεάν τεστ, για δωρεάν καθολικό εξοπλισμό σε όλους τους μαθητές, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, για κάλυψη των αναγκών, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, αντί για αυτά φέρνει έναν ακόμα αντιλαϊκό προϋπολογισμό που μειώνει 600 εκατομμύρια τις δαπάνες για την υγεία, μειώνει τις δαπάνες για την εκπαίδευση, μειώνει τις δαπάνες για τα επιδόματα ανεργίας και πρόνοιες για τους εργαζόμενους, συνεχίζει να δίνει 4 δισεκατομμύρια για ανατοϊκούς εξοπλισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την ανάγκη της χώρας, συνεχίζει τη φορολογία απέναντι στον εργαζόμενο λαό, ώστε να εξασφαλίζεται ζεστό χρήμα για το μεγάλο κεφάλαιο. Ό,τι και να γίνει απέναντι σε αυτή την πολιτική, ούτε το στόμα θα κλείσουμε, ούτε θα κρυφτούμε μέσα. Θα είμαστε παρόν, μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τη συλλογική μας δράση, παίρνοντας όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας μας, όπως πολύ καλύτερα εμείς ξέρουμε να κάνουμε από την κυβέρνηση, που δεν παίρνει κανένα μέτρο για τα μέσα μεταφοράς και τους χώρους δουλειάς, και δηλώνουμε απερίφραστα ότι κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, διεκδικούμε, παλεύουμε και όπως και σήμερα στη συμβολική μας κινητοποίηση έξω από τη Βουλή απαιτούμε να πάρει πίσω αυτό το προϋπολογισμό, έτσι και στις 17 του Δεκέμβρη θα είμαστε παρόν σε όλη την Ελλάδα, στις διαμαρτυρίες και στις δράσεις των σωματείων μας ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, ενάντια σε ένα νομοσχέδιο που όχι απλά χειροτερεύει τα σχολιά και τη μόρφωση που παίρνουν οι μαθητές, αλλά κάνει ένα σχολείο ακόμα πιο ταξικό, παίρνει μέτρα που διαλύουν τα δικαιώματα των αναπληρωτών. Και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, μόρφωση, υγεία για κάθε μαθητή. Από τον προϋπολογισμό που έχει καταθέσει και ψηφίσει η κυβέρνηση προκύπτει μείωση τόσο για την εκπαίδευση αλλά όσο και για την υγεία, πολύ σημαντικό κομμάτι για την ασφάλεια και την υγεία του ελληνικού λαού. Απαιτούμε τώρα να καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός, να πάρει νέα μέτρα έτσι ώστε να ενισχύσει τις σχολικές μονάδες με απαραίτητο προσωπικό, με απαραίτητες αίθουσες ώστε να αραιώσουν οι μαθητές, με χιλιάδες τεστ που πρέπει να γίνονται, με απαραίτητο προσωπικό καθαριότητα. Απαιτούμε τώρα κονδύλι ώστε να αυξηθούν τα δωμάτια των εντατικών και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυξημένες που υπάρχουν. Νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό που να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τα συμφέροντα των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του ελληνικού λαού. Είναι απαράδεκτος. Απαιτούμε τώρα προϋπολογισμό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας. Θέλουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι πρώτον η τρομοκρατία και η καταστολή που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση δεν θα περάσει. Θελήσαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση και τι κάναμε, παρά και ενάντια στις εντολές της κυβέρνησης προς την αστυνομία να τα απαγορεύσει. Δεύτερον, απαιτούμε και διεκδικούμε να καταψηφιστεί ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός και να δοθούν εδώ και τώρα οι αναγκαίες πιστώσεις ώστε να μην αποκλείεται κανένας μαθητής, γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αποκλείεται από την εξαποστάσεις στα σχολεία, και να πάρθουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να ανοίξουν τα σχολιά μας με υγιεινή και ασφάλεια. Παράλληλα, απαιτούμε και διεκδικούμε μονιμοποίηση των χιλιάδων εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού
και άλλων εργαζομένων στην εκπαίδευση για να λειτουργήσουν επιτέλους τα σχολεία. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας όλοι και όλες τις 17 Δωδεκάτου, μέρα πανελλαδικής δράσης των σωματείων, στις πολύμορφες εκδηλώσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και σε όσες κινητοποιήσεις αποφασιστούμε συλλογικά. Δεν σταματάμε, προχωράμε, συνεχίζουμε, διεκδικούμε τη ζωή και τα δικαιώματά μας.